Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στο Πελίτη, είναι αρχές του Απρίλη και έχουμε αρχίσει να κάνουμε κάποιες εργασίες στον κήπο. Εδώ θέλουμε να σας δείξουμε την εδαφοκάλυψη, πώς κρατήθηκαν τα χόρτα από την προηγούμενη χρονιά μέχρι τώρα. Εδώ βλέπουμε κάποια χόρτα που έχουν βγει ανάμεσα από τα άχυρα, υπάρχουν και μαρουλάκια που είναι από την προηγούμενη χρονιά, φράουλες. Και κοιτάξτε εδώ που η εδαφοκάλυψη ήταν πιο καλή, ήταν πιο παχύ το στρώμα, δηλαδή αυτό εννοώ πιο καλή, που τα χόρτα είναι ελάχιστα. Και πάλι βλέπουμε μαρουλάκια, φράουλες και εδώ. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η εδαφοκάλυψη, δεν αφήνει να βγουν τα χόρτα. Οπότε εξοικονομούμε δουλειά, χρόνο, κούραση. Και το άλλο το μεγάλο πλεονέκτημα με την εδαφοκάλυψη είναι ότι δεν εξατμίζεται το νερό, προστατεύεται το έδαφος, αυξάνεται η οργανική ουσία, δημιουργούνται φωλιές από διάφορους μικροοργανισμούς, έντομα, ράχνες, κουλίκια και αυτά. Και επίσης εξοικονομούμε πάρα πολύ δουλειά, όταν αυτή είναι πολύ καλή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν έχετε κάποιες απορίες, μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια ή αν έχετε κάποιες δικές σας εμπειρίες για το πώς να κάνετε, πώς κάνετε εσείς εδαφοκάλυψη στο δικό σας χώρο, θα χαρούμε να ακούσουμε τις εμπειρίες σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ.